Η ώρα είναι 11 το πρωί και ήδη στην Οδό Χάλιδων από τη Συμβολή της με την πλατεία 1866 μέχρι το Ενετικό λιμάνι, ανήλικοι Ρωμά που επετούν αλλά και ενήλικες, καθώς και αλλοδαποί μικροπολιτές, βρίσκονται στα πόστα τους. Εικόνες σαν αυτές αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας της πιο τουριστικής περιοχής των Χανίων. Σε αυτή η εικόνα δεν αρμόζει, εννοείται έτσι. Έρχονται εδώ πέρα, δηλαδή καταρχήν όλοι οι Ρωμά είναι εδώ, στο κέντρο του παλιού λιμανιού. Πώς θα δουλέψει ο άλλος? Εγώ έχω το μαγαζί εδώ πέρα και έρχονται τα τσιγκανάκια μπαμ μπαμ και καταχτυπάνε, καταλαβες. Δεν είναι εικόνα αυτή. Δεν είναι εικόνα. Παιδιά Ρωμά που τραγουδούν, παίζουν μουσική ή απλώς επετούν. Πλανώδη μικροπολιτές που παρενοχλούν τους διερχόμενους και άλλοι που περιπλανώνται σε καταστήματα εστίασης και τουριστικές επιχειρήσεις συνθέτουν το σκηνικό. Για μένα δεν είναι ασχημή, διότι είναι παιδιά αυτά, είναι κρίμα και αυτά όπως είναι ο κάθε άνθρωπος. Νομίζω πρέπει να τους βοηθάμε, αλλά πρέπει να τους μάθουμε να τους δουν και με την κουλτούρα τη δική μας. Στην Κύπρο συναντάτε τέτοιες εικόνες σε τουριστικές περιοχές? Δεν τους επιτρέπουν να μπαίνουν στα μαγαζιά μας στην Κύπρο. Πάρα πολύ άσχημο, δεν το βλέπω καλό και πρέπει να το αλλάξουν. Για τους επιχειρηματίες του Ενετικού Λιμανιού και συνολικά της παλιάς πόλης, το φαινόμενο δυσφημεί τα Χανιά σε μια περίοδο που ο κλάδος του τουρισμού προσπαθεί να ανακάμψει. Υπάρχει ωστόσο και η άλλη άποψη. Σίγουρα δεν είναι ωραίο. Σίγουρα υπάρχει ένα πρόβλημα όμως χρόνια. Ποιος θα το λύσει και πώς θα λυθεί και κάτι δύσκολο. Γιατί και αυτοί οι άνθρωποι είναι, όπως και να το κάνουμε, και πρέπει κάπως να ζήσουν. Αν δεν κάνουν αυτό που κάνουν, θα κλέψουν ή κάτι άλλο θα κάνουν. Η δική μου η άποψη είναι ότι να βρεθεί μια λύση, αλλά ποιος θα είναι αυτός που θα τη βρει τη λύση και πώς. Η Ένωση Τουριστικών Καταλυμάτων Χανίων, σε επιστολή της προς τις τοπικές αρχές, κάνει λόγο για φαινόμενα αρνητικής δυσφήμισης, τα οποία συνοδεύονται από παραβατικές συμπεριφορές σε μια χρονιά που οι επιχειρήσεις παλεύουν να βγάλουν τις ζημιές των δύο περασμένων ετών. Είναι ανεπίτρεπτο το Βενετσιάνικο λιμάνι των Χανίων από τα πιο τουριστικά μέρη της Κρήτης να μετατρέπεται σε υπαίθριο ανατολίτικο παζάρι, λαμβανομένου υπόψη και τη στενότητα ελεύθερου χώρου που υπάρχει στο παραλιακό μέτωπο. Περιοδικοί έλεγχοι της αστυνομίας οδηγούν συνήθως σε απομάκρυνση όλων των παράνομων μικροπολιτών και των επετών, που πάντως εμφανίζονται ξανά μετά την απομάκρυνση των αστυνομικών υπαλλήλων. Δηλαδή, τι να γίνει, πού να πάνε, να κάνουμε γκέτο, να τους στείλουμε πού? Λοιπόν, είναι λιγάκι δύσκολο το πρόβλημα. Η αστυνομία τι να κάνει? Υπάρχει ένα όριο, δεν μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω. Η Ένωση Τουριστικών Καταλυμάτων προτείνει πεζές περιπολίες και μόνιμη στάθμευση αστυνομικών της ομάδας Δίας στην είσοδο του λιμανιού για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο.